Ξύπνησα, η αλήθεια είναι, με νεύρα. Πραγματικά νομίζω ότι είναι όνειρο κάθε ανθρώπου να ξυπνάς με νεύρα. Είχα ένα Βασίλη που πρέπει να μπει και 52 φορές μέσα στο δωμάτιο όση ώρα κοιμόμουνα. Ειλικρινά ρε Βασίλη, ημαρτών δεν σε αντέχω άλλο. Πάρ' το σεσέρ σου και βγάλ' το έξω. Τι μπαίνω βγαίνεις το σπίτι μου όλη την ώρα, δεν μπορώ άλλο. Η Μαρία την έστειλε τη στιγμή που ήμουν άρρωστος να μου πει, όχι να με βοηθήσει. Ναι, ναι, ναι. Να αύριο να φύγω. Ναι. Γιατί και εσύ, έφυγε και εσύ, που θέλα το κακό μου, είπες δύο μέρες να κάτσω να ξεκουραστώ. Αυτά που με ήθελες δούλο. Είπα, αυτά. Πράξεις μετράνε. Και λέει, χθες γυρίζουν τα μπιφτέκια. Ναι. Θέλω πράξεις να το πετάξεις σε κανένα συμβούλιο όμως να δεις τι θα γίνει. Ξέρεις τι θα γίνει, έτσι. Νομίζω αυτό θα αρχίσει να βρει γιατί. Θα τα λοιπόν, ταιριάξατε με το κουτορνίθι. Ε? Ναι, σε ακούτε. Πάμε στο ξεφώτο. Τι έπαθες? Έχω βάλει φαγητά στα παπάκια, εντάξει. Έβγαλα και τα... Τα παπάκια? Έβγαλα φαγητά, ναι. Δεν κατάλαβα, σου. Έχω βάλει φαγητό... Στα παπάκια. Στα παπάκια. Και έχω βγάλει και τα γύρια έξω. Μπράβο σου, Σαμίτο. Πω τώρα να βάλω νερό. Ξύπνησες πολύ δυνατά. Η Καλλιόπη γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι μπορεί να φτάσει και πεντάδα άμα θέλει. Κάνει ό,τι μπορεί, ό,τι περνάει από το χέρι της για να γλύφει πατόκορφα πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Λοιπόν, και τελείωσε το πανηγύρι. Τι άλλο θέλουν οι άντρες, μια τέτοια γυναίκα τους καλοπιάνει. Παιδιά, πρέπει να βάλω κι εγώ κανένα πλυντήρι, sorry, ρε. Ναι, δεν πρέπει να ρωτάμε πριν. Εγώ με τον Τζάνι. Εγώ είναι... να βάλω κι εγώ ένα πλυντήρι. Εγώ έχω βάλει ένα, κοιτάξτε μην το λες σε μένα. Βάλει τέσσερα. Τρία είναι. Τέσσερα είναι. Τρία είναι. Το ένα ήταν με τη σκέτσα που τα βάλαμε όλα τα παιδιά μαζί. Η Καλλιοπάρα τα έχει πάρει στο κρανίο. Έχει βάλει 38 πλυντήρια να πούμε, έχει ένα σωρό ρούχα. Και την έχει πειράξει που εγώ σηκώθηκα νωρίς το πρωί και έβαλα το τρίτο πλυντήριο, ούτως ώστε μόλις ξυπνήσουν τα παιδιά να έχουν το πλυντήριο ελεύθερο να βάλω ποιος γουστάρει. Εγώ ξύπνησα νωρίς, ρε, και τα έβαλα. Και εγώ ξύπνησα νωρίς, αλλά ρώτησα ποιος θα βάλει πλυντήριο και περίμενα. Σήμερα μας ξύπνησες και μας ρώτησες. Ναι, εγώ τα ξύπνησα, δεν ήσουν εδώ και ρώτησα τα παιδιά και μου λέει περίμενε να δούμε ποιος θα βάλει. Σήμερα. Ναι, ρε, το πρωί. Ρώτησες μόνο τον Βασίλη και τον Σάμι, δηλαδή. Ρώτησα αυτός που ήταν ξύπνης και μου λένε περίμενε να ξυπνήσουν και οι άλλοι. Λέει, εγώ έβαλα νωρίς πλυντήριο και ρώτησα ποιον να βάλω. Και λέω, ποιον ρώτησες, όλοι κοιμόμασταν. Αυτοί που ήταν ξύπνοι. Ποιοι ήταν ξύπνοι, ο Σάμι και ο Βασίλης? Αυτοί που ήταν ξύπνοι. Και λέω, εντάξει. Όχι. Εγώ δεν είδα κακία και στις δύο πράξεις σου αυτές τις συγκεκριμένες και θέλω να μου καταλογίσεις ότι δεν έχω κάνει και κακία. Ναι, αλλά μου μιλάς σαν να τα έκανα με δόλο, που δεν τα έκανα με δόλο. Εγώ το μίλησα και με τη Φένια. Εγώ δεν ήξερα ότι η Φένια θα μπαινε για μία μέρα στην κουζίνα. Λέω, μάλλον κανόνισαν ότι αν φύγει η Καλλιόπη θα κάτσει αλλιώς Φένια θα στην κουζίνα. Αλλιώς θα έχει Φένια στο μέλλον. Πώς το είχα εγώ, ναι, θέλω εγώ να σου πω. Εγώ κατάλαβα ότι είναι μέρος της στρατηγικής του παιχνιδιού και έτσι είναι. Δέξου το να προχωρήσουμε. Δεν είναι έτσι, όχι. Δεν ήταν έτσι. Ούτε το αν ήξερα. Θε να σου πω τι λέγατε εδώ με τη Φένια στην κουζίνα, απνέρες να μου πεις. Ρε. Ούτε που μου λες ότι ήξερα ότι έχεις πειρατό, γιατί αυτό είναι ψέματα, ρε φίλε. Ήρθες και μου πες ότι είμαι άρρωστος και γι' αυτό θέλεις από αύριο να αλλάξεις. Επειδή το λαιμό σου. Άμα κάποιος είναι άρρωστος, σου λες πήγαινε ξεκουράσεις, κάθομαι τώρα στη λάτσα. Ναι, γι' αυτό έρχομαι και σου λέω δώσε μου πιάτα. Δεν θα κάτσω τώρα να τσακωθώ εδώ πέρα. Ρε, δεν τσακώνεται κανένας. Εγώ απλά επειδή άκουσα την κουβέντα αυτήν τώρα. Ναι. Και τη θεωρώ λάθος, γιατί η Καλλιόπη δεν είχε φύγει ακόμα. Δεν υπήρχε κανένας λόγος να κανονίζεται. Από τη στιγμή που η Καλλιόπη δεν έχει αποχωρήσει, είναι μονομάχος. Εννοείται. Και επειδή είμαι σήμερα άρρωστος, αύριο να έρθω στη λάτσα. Τα ίδια και τα ίδια 100 φορές! Κο***ο! Τι είναι αυτό? Βάλε τα σπίδες! Ηρέμησε. Ρε φίλε, τα ίδια και τα ίδια ακούω 10 φορές! Και μου είπε και με... Κο***λα μάδρη! Έχω ε***ομπρι! Δεν έχουν άλλο πράγμα να ασχολείομαστε εδώ μέσα. Δεν ξέρω ότι δεν είναι κανένα μαλάκα. Ηρέμησε. Ρε φίλε, ρε φίλε. Ηρέμησε. Καλλιόπη, με συγχωρείς που... Σου όχι, φτιάξαμε. Όχι, αυτό απλά δείχνει. Σου πήραμε δεχτή, το... Δεχτή. Το... Απλά... το τέτοιο, το μπαούλο. Από σένα. Το περίμενα.
Ότι είχαμε τι που είχαμε. Απλά η άλλη δεν πρόλαβε να κρυφτεί. Βιάστηκε. Απλά αυτό δείχνει αλλά και τα ότι υπήρχε Παόλο... κάτι υπόγειο και στο παίζει ότι δεν πάω φράχτη. Και τα στον Παόλο ότι δουλεύω, δεν πάω να μιλήσω. Αυτό που λέει συνέχεια ότι δεν πάω φράχτη, δεν μιλούσα. Που εμεί το βλέπαμε το έκανα με τον Κοβέο όλο αυτό. Και σου ξαναλέω, από σένα το περίμενα. Τη μέρα. Έδειξε ξεκάθαρα ότι υπήρχε μια υπομάδα των δύο σα κρυφή. Κρυφή. Τι υπομάδα. Και απλά φάνηκε την ημέρα που ήμουν εγώ μονομάχο. Τι υπομάδα, δυο μα είχαμε μείνει. Αν ήμουν στη θέση του Παύλου και χάναμε. Θα διέλεγα τη Γιαννοπούλου για να μας πείσει, για να μας δείξει βασικά ότι αυτά που λέει, ότι πλέον θα είναι με εμάς και όχι με τον Φίλιππο και τη Μαρία, να το δούμε στην πράξη. Αν χάσουμε τη δεύτερη Σιλία να βγάλει τη Φένια και όχι την Καλλιόπη και αν χάσουν οι άλλοι να βγάλει την Οικονομοπούλου. Είναι πολύ δυνατή παίχτρια η Μαρία, μπορεί να το κάνει αυτό, οπότε είναι win-win.